Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του καναλιού. Τι κάνετε, πώς πάμε εδώ, σπίτι, μέσα, καραντίνα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Εγώ ένα καινούριο βιντεάκι που ουσιαστικά είναι το δεύτερο μέρος από το πρώτο που είδατε πρόσφατα. Χαμός από το Donated περιοδικά, μέρος δεύτερο. Όσοι είδατε το πρώτο επεισόδιο, ένας φίλος του καναλιού που ήθελε να μείνει ανώνυμος μου έκανε ένα πολύ δυνατό χάρισμα περιοδικών του gaming, τα οποία σχεδόν δεν είχα τα περισσότερα, δηλαδή είχαν μείνει πολύ λίγα διπλά από αυτά που μου είχε χαρίσει ο φίλος. Το είδαμε μαζί, νοσταλγήσαμε παρέα τα εξώφυλλα, χωρίς να κοιτάμε μέσα, χωρίς να κάνουμε read through τα περιοδικά. Απλά αυτό το επεισόδιο είναι πιο πολύ παρουσίαση, να θυμηθούμε τα εξώφυλλα και ό,τι όμορφο μπορεί να μας φέρει αυτό πίσω. Πλέον εδώ είναι το δεύτερο επεισόδιο. Ένας άλλος φίλος του καναλιού, ο φίλος ο Ντένις, όχι ο Σουρβάνος βέβαια που πολλοί από εσάς ξέρετε, αλλά ο κουμπάρος μου, μου έκανε εκείνος ένα massive donate δικά του περιοδικά, 115 περιοδικά παρακαλώ, που από τα 115 προκύψανε μόνο 15 διπλά. Αυτό δηλαδή ήταν πολύ ευχάριστο δώρο από μένα. Για μένα, συγγνώμη από τον κουμπάρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Διονυσάκο μου για αυτό το δώρο. Τι θέλω όμως να σας πω, ότι από αυτά τα περιοδικά που έχουν μείνει κάποια διπλά και από την περασμένη φορά και από τώρα, εγώ λοιπόν αυτά 28 περιοδικά που σας τα δείχνω τώρα εδώ που περνάνε, όλα αυτά παιδιά εγώ τα ανταλλάζω για ένα περιοδικό και συγκεκριμένα το περιοδικό Nintendo Club που ψάχνω, το Tefkos 3 με το Super Nintendo. Όποιος το έχει αυτό, ας παρακαλέσω πάρα πολύ ή να μου το πουλήσει ή να το ανταλλάξω με σχεδόν 30 gaming περιοδικά που και κάποια είναι και πολύ καλά, τα νούμερα είναι λίγο σπάνια. Επίσης να σας πω ότι ψάχνω και αυτό το πολύ συγκεκριμένο φυλλαδιάκι, το οποίο ήταν διαφημιστικό της Zengren. Αν κάποιος φίλος το έχει, να μου στείλει ένα μηνυματάκι να μου το δώσω, γιατί το ψάχνω και θέλω να το βάλω και αυτό στη συλλογή μου με τα φυλλαδιάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα εδώ παιδιά, το πρώτο τεύχος. Game Pro, Tefkos 9, Ιανουάριο 1996, PlayStation, η Sony είναι εδώ. Εγώ είχα και το περασμένο Tefkos από μικρός, δεν είχα το 9, όπου μέσα είχε το πρώτο μέρος του οδικού στρατηγικής του Yoshi Island για το Super Nintendo, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο guide στο τέλος, ξέρω εγώ, του παιχνιδιού εδώ. Εδώ το PlayStation ακόμα δεν έχει έρθει, είναι σαν Pro Review φάση και ετοιμάζεται το hype γενικά να ξεκινήσει. Το είχα βάλει λίγο ανάποδα και εδώ είναι... Το έχω κάψει γιατί είπα ότι το είχα από μικρός. Περίμενε. Και εδώ είναι και ένα από τα διπλά που το έχω αφήσει επίτηδες γιατί είναι από τα πρώτα τεύχη, την Game Pro. Είναι το περασμένο, το Tefkos 8, που είναι και εδώ οδηγό στρατηγική. Και να δούμε τι λέει. Τα fighting games νέα γενιά και pro reviews, αυτά εδώ τα παιχνίδια όλα που βλέπετε. Το Game Pro τότε, όπως έχουμε ξαναπεί και όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, ήταν ουσιαστικά ένα copy-paste του αμερικάνικου ή του αγγλικού Game Pro, με μια ελληνική μετάφραση, που αργότερα το περιοδικό, επειδή είχε πάρα πολύ καλό hype και είχε γίνει, άρχισε να το γράψει πάρα πολύ κόσμο στα περίπτερα, τότε άρχισε να μπαίνει παρέμβαση από Έλληνες συντάκτες, ελληνική δηλαδή σύνταξη κτλ, δημιουργώντας μια πιο ελληνική βασισμένη κουλτούρα και στα κείμενα κτλ, δεν ξενίζανε πια να το πω έτσι, οπότε έγινε ακόμα πιο αγαπητό μέχρι το τέλος του περιοδικού. Game Pro Tefkos 8. Και πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο. Tefkos 30, φεύγουμε τώρα αρκετά βήματα μπροστά. Δεκέμβριο 97, να δούμε τι παιχνίδια είχε μέσα. Lylat War, Sega Touring Car, G-Police, Sonic Jam, Lost World, Duke Nukem, Kurusi, Roscoe McQueen, Oddworld Apes, Odyssey, Wipeout, Final Fantasy 7, Command & Conquer, Vandal Hearts, Vampire Server Arcade, δεν το θυμάμαι, πολλά παιχνίδια, γιατί και το Game Pro, αν θυμάστε, κάλυπτε και arcades εκείνη την εποχή που ακόμα ζούσαν και πηγαίνανε πολύ δυνατά. Εδώ διαφήμιση της ιστορικής αγαπημένης μου Zengetron, που υπάρχει ακόμα.
Sega Saturn promo, δεν παίζεις, το ζεις. Τεύχος 32, Mortal Kombat 4, ωραίο εξωφυλάκι. Κάποια άλλα παιχνίδια που βλέπουμε. MDK, πω παιδιά, το MDK ήταν δύσκολο παιχνίδι. Το είχα πάρει δανεικό από ένα συμμαθητή μου. Το είχα τερματίσει βέβαια σε ένα σουκού. Δεν είχε διάρκεια σαν παιχνίδι, αλλά είχε πολύ δράση και ήταν και λίγο δύσκολο. Από πίσω πάλι νέα διαφήμιση Zegetron. The best of the best. Τεύχος 40, Οκτώβριο 1998. Οδηγός στρατηγικής, μεγάλος διαγωνισμός, κερδίστε 10 Nintendo 64. Πάλι Mortal Kombat στο εξώφυλλο. Medieval, τότε ψηλά είχε σκάσει το Medieval, το 98. Και κάποια άλλα reviews εδώ. Οδηγούς στρατηγικής, Duke Nukem 3D για Saturn. Διαφημισάρες μέσα από τα μαγαζιά της εποχής. Men in Black εδώ. Κουπόνι παραγγελίας. Τεύχος 42. Η Lara Croft γυμνή έτσι μας κρύβει τα επίμαχα σημεία στο Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Οδηγή στρατηγικής για τα παιχνίδια που βλέπετε. Wild 9 εδώ, προ reviews, Tomb Raider 3, δηλαδή μόλις έσκαγε. Resident Evil 1 και 2 Dual Shock Version. Colony Wars, τι ωραίο παιχνίδι το Colony Wars. Tenchu, Stealth Assassins, άλλη παιχνιδάρα αυτή. Πολύ μου άρεσε το Tenchu. Να το Colony Wars, Vengeance. Ωραίο το Game Bro, παιδιά. Μισό λεπτό να κάνουμε και ένα διάλειμμα να πιω και στη κούπα από το Βερολίνο που είχα πάρει από το μουσείο, η οποία όταν έχει θερμότητα ανοίγει η οθόνη με αυτό που βλέπουμε με το Μάριο, η δάλωση όταν είναι κρύα η κούπα είναι σβηστή η οθόνη. Μισό λεπτό να πάρω την τζούρα μου. Cookies and cream, δυνατή γεύση. Λοιπόν, Legacy of Kain Soul River, άλλο αγαπημένο παιχνίδι και σε PC και σε PlayStation 1. Και για κάποιο λόγο, έτσι όπως βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή πολύ πρόχειρα, μου άρεσε. Εντάξει, αυτή την παιχνιδά την έχω κάψει. Και επίσης το Roll Cage, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι με τα αυτοκίνητα που ήταν double side και πέφταν, κάνανε, ράνανε. Όχι. Αυτό μου έπεσε, παιδιά, όπως είδατε αυτή τη στιγμή τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω αυτό το guide, το φυλαδιάκι, το πρόμο της Nortec. Αλλά δεν το είχα δει καν. Μου πέσε πολύ στελθάδικα μέσα από το περιοδικό. Δεν ξέρω όσοι δεν το έχετε δει, όσοι δεν το γνωρίζετε. Να σας το δείξω έτσι και μια πρόχειρα κατά τύχη τώρα που μας βγήκε. Ωραία, το ανταλλάζω αυτό με το Sega που ψάχνω. Το Zegetron. Fair play. Όποιοι δεν το έχουν, διαθέσιμο για ανταλλαγή. Nintendo Gold, ναι, εδώ η διαφήμιση και σταμάτησε το Nintendo Club περιοδικό και έχουμε Nintendo Gold Promo. Game Boy Promo εδώ, κοιτάξτε εδώ διαφημισούλα. Μετρήστε πλεονεκτήματα, το Game Boy Color, παιδιά. Και Wario Land 3 στην οθόνη μας που παίζει. Πολύ ωραίο παιχνίδι το Wario Land 3. Δυστυχώς δεν το έχω δραματίσει, το έχω αφήσει κάπου στη μέση. Γιατί με είχε δυσκολέψει, το είχα παρατήσει. Όχι μικρός, πολύ πρόσφατα, μεγάλος το έχω παίξει το Wario το 3. Κοιτάξτε ένα πολύ ωραίο pack εδώ. Πολύ ωραίο μπαντλάκι που μας δείχνει και τι έχει μέσα. Και σε άψογη κατάσταση το guide. Το leaflet, sorry. Πάρα πολύ καλό. Κοίτα να δεις, δεν το είχα δει αυτό. Άρη Διονυσάκο, μέσα είχες ωραίο κολπάκι, κρυμμένο. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Και το παιχνίδι λοιπόν που μου άρεσε από αυτά πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι άλλο από το Metal Gear Solid. PlayStation Magazine Promo, Rally Cross 2, άλλη παιχνιδάρα. Συνεχίζουμε με Siphon Filter, Siphon Filter, καθένας το λέει διαφορετικά, όπως θέλουν. Δώρο αφίσα, Soul River, δεν ξέρω αν είναι μέσα η αφίσα. Για να δω. Έλα Διονύση, πες μου ότι έχεις κάνει τα κόλπα σου και δεν την είχες βγάλει κι αυτή. Μπα,
Την είχε βάλει στο παιδικό του δωμάτιο φέτο, δεν πειράζει. Λοιπόν, Darksiders 3 βλέπω εδώ, Sonic Adventure για Dreamcast, παιχνιδάρα αξιοσημείωτη, Sega Rally 2 πάλι αξιοσημείωτο, οδηγή στρατηγική, Silent Hill, Darksiders 3, Street Fighter Alpha 3. Και μιλάμε για Ιούνιο 1999. Δραχμές, χίλιες. Πάμε τώρα τέχος 50, Σεπτέμβριο 99 και με τον Croc εδώ. Αφήσα Wipeout βλέπω. 50 τεύχη Game Pro. Σαν ψηλοεπαιτειακό τευχάκι ας το θεωρήσουμε έτσι. Παιχνιδάκια κάτω, Banjo Kazooie, Seven Filter, Wild Arms, WWF και Typhoo. Typhoo δεν το πολύ θυμάμαι. Για να δούμε εδώ, είναι καμιά αφίσα μέσα. Όχι, δεν είναι και εδώ η αφίσα. Δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο. Διαδοχικά βλέπετε, Strake. Τεύχος 51. Επιτέλους, το πρώτο πρόμο PlayStation 2. Βλέπετε εδώ. Οκτώβριος 99. Τα παιχνιδάκια κάτω. Οδηγή στρατηγικής εδώ. Οι συνέχειές τους μάλλον, β' μέρος βλέπω, τεύχος 51, Multimedia Center, διαφήμιση. Τι ωραία ήταν ρε παιδί μου αυτά τα περιοδικά τότε, τα έπιανες και γούσταρες, πραγματικά γούσταρες και μάθαινες πράγματα. Εγώ τις προάλλες που σας είχα δείξει το πρώτο μέρος με τα 100 περιοδικά, διάβασα μια τριανταριά από αυτά, έκατσα δηλαδή και τα διάβασα. Και πραγματικά είχε κάποια πράγματα που δεν θυμόμουν ή που δεν ήξερα. Είναι δηλαδή μια πηγή γνώση στα παλιά περιοδικά που καλό είναι να μην τις σνομπάρουμε παρότι έχουμε τώρα το ίντερνετ. Τότε γραφόντουσαν με μεράκι, υπήρχε άλλη αγάπη για το αντικείμενο, πιο έγχρωμη. Τώρα είναι λίγο πιο απρόσωπη η κατάσταση. Οπότε μη σνομπάρετε τα παλιά περιοδικά και μην διστάσετε να τα αναζητάτε και να βρείτε έτσι περιοδικά και από παλιά να γουστάρετε, γιατί είναι ένα κομμάτι του παλιού μας εαυτού στο video gaming και πλέον και στο collecting. Επόμενο, τεύχος 56, Shadowman. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι το Shadowman και εδώ βγαίνει βλέπω και το 2 μετά, Safe on Filter 2, οδηγή στρατηγικής, House of the Dead 2 Dreamcast, που το είχα πάρει τότε στην κυκλοφορία του για το Dreamcast, το House of the Dead, και είχα πάρει και με τον πατέρα μου το Gun και παίζαμε στην CRT την οθόνη τον Παούλο. Και ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί ασχολιόταν και με κυνήγια από μικρός, ήταν δηλαδή πολύ καλός σκοποβολή. Deadly Skies, παιχνίδι για το Dreamcast, δεν το είχα παίξει. Πίσω τι έχουμε, διαφήμιση CafeNet. Τότε που τα internet καφέ ξεκινάγανε να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Και μετά βέβαια πήγαν λίγο άπατα. Τουρνουά μάχης παιδιά, πάλι CafeNet εδώ, Quake 2. Δεν είχε 2,3, το αρένα. Τεύχος 62, καλπάζουμε λίγο πιο μπροστά. Έχουμε μπει στον Οκτώβριο 2000. Βλέπουμε τις νέες κονσόλες. Το Dreamcast, λίγο στην άκρη, PS2, γιατί ακόμα έχει αναβληθεί. Και στο κέντρο το GameCube. Και το PS1, το νέο release και το Game Boy Advance. 32 σελίδες ένθετο διαβάζω για τη λύση του Resident Evil Code Veronica, Dino Crisis 2, διαγωνισμός βλέπω εδώ, παπούτσια, σχολικά σετ και καπέλα. Τι, του Game Pro, στο σχολείο, μπλουζάκι σετ να πηγαίνεις. Οδηγεί στρατηγικής κάτω. Καλά ενδιαφέρον εδώ, όχι, Crazy Taxi, Pokemon Snap. Αδιάφορα για μένα, λόγω ηλικίας δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα Pokemon και ούτε θα ασχοληθώ. Πιούμε λίγο καφεδάκι. Εδώ τώρα Κουντέλκα, το θυμάστε? Το θυμάμαι, δεν το είχα παίξει εγώ. Ξεκινάει το Xbox. Πρώτη εικόνα, δηλαδή πρώτο πρόμο, Νοέμβριος 2000. Έχει ανέβει και η τιμή, έχουμε πάει στις 1200. Οδηγός στρατηγικής είπαμε για το Κουντέλκα. Τον ηχό και εδώ παιχνιδάκια που έχει μέσα. Και οδηγή στρατηγικής για τα συγκεκριμένα. Σάντομα.
και το Pikachu Edition το Nintendo 64 πίσω, πιστόφυλλο, Nintendo GR, πλέον υπάρχει Portal από την Nortec. Και τώρα Δεκέμβριος 2000, PS2 χωρίς αντίπαλο. Να συμπληρώσω ότι ακόμα δεν έχει έρθει το τέλος του Dreamcast, το οποίο ήρθε το 2001 ουσιαστικά, από το 99 που βγήκε, για δύο χρόνια μας κράτησε στην τροφιά το Dreamcast δυστυχώς, και το είχα πάρει και την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Ένα μηχάνημα το οποίο αγάπησα πάρα πολύ και δεν είχε την τύχη που το άξιζε, αλλά είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που το είχα πάρει τότε στην αρχή του. PS2 δεν πήρα εγώ προσωπικά στο release, γιατί είχα το Dreamcast, και μετά από λίγο καπάκια, το 2001 πήρα το Xbox και το 2003 πήρα λίγο καθυστερημένα το GameCube. Διαφημίσεις μέσα. Πού μπορείτε να βρείτε παιχνίδια εδώ. Majora's Mask, κλασικά, 72 ώρες time limit για να σώσει το κόσμο ή να τερματίσει το παιχνίδι. Κυκλοφορεί. Dead or Alive, με τα γκομενάκια εδώ που παίζουν beat 'em up, volley, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνουν μεταξύ τους. Λοιπόν, Spyro Gear of the Dragon, οδηγή στρατηγικής, Tony Hawk Pro Skater 2, Marvel vs. Capcom 2, παιχνιδάρα, απίστευτη για Dreamcast παιχνιδάρα, Dino Crisis 2, το κορυφαίο λέει RPG συνεχίζεται, Tomb Raider Chronicles, η Λάρα ξανακτυπά, ένα γρήγορο περασματάκι, Red Alert κιόλας εδώ, βλέπω, PC, κάποια μια εικόνα που μου άρεσε, να τη εδώ, Marvel vs. Capcom. Η τιτλάρα, Computer Games περιοδικό της ίδιας εταιρείας, του ίδιου εκδοτικού οίκου, που έβαζε μέσα και παιχνίδια, πολύ ωραίο περιοδικάκι. Και ερχόμαστε τέτοιος 72, Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2001, προφανώς τον Αύγουστο δεν βγάζανε τεύχη, οπότε το ήταν για δύο μήνους αυτό, Sonic Adventure 2 για τον Dreamcast, το Sonic επιστρέφει. Οδηγή στρατηγικής, Shenmue, Spider-Man. Αυτό το Spider-Man τότε το είχα λιώσει τρίτη λυκείου ή μετά το λύκειο κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά το είχα λιώσει αυτό το παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Παρότι δηλαδή είχε σκάσει το PlayStation 2, εγώ έπαιζα στο ένα αυτό εδώ. Και είχα ήδη και το Dreamcast, ας πούμε, οπότε ενώ είχα 128-bit μηχάνημα, δεν χαλιόμουν να παίξω σε 30-διάβητο. Sonic Team εδώ βλέπουμε, διαφήμιση, Zegetron, πολύ ωραία διαφήμιση αυτή, της ελληνικής Zegetron, άμα θα την πάρω για να την κάνω scan στο site μου, με τα scan. Τι άλλο, Duke Nukem, Land of the Babes, Matt Hoffman, BMX, και πίσω, διαφήμιση του Game Boy Advance, τις πρώτες, ναι. Πλάκα αυτή η διαφήμιση. Πηγαίνουμε τώρα Ιανουάριο 2002. Έχει ακριβήνει κι άλλο το περιοδικό. Βλέπουμε και τιμή 4,4 ευρώ, 1500 δραχμές. Κάποια αποκλειστικά, GameCube vs Xbox βλέπω, Grand Theft Auto, Luigi's Mansion, οδηγή στρατηγικής, Skies of Arcadia, Dreamcast παιχνίδι, Δάρα και The Mom για PlayStation. Half-Life, ένα από τα καλύτερα shooter, first person shooter για μένα, τα καλύτερα. Εδώ, Warrior Land 4, ωραία διαφήμιση, ο Γόριο από πίσω θέλει να κλέψει αυτό που βλέπουμε. Be greedy, be fast, be warrior. Τεύκος 77, Φεβρουάριος 2002, δώρο σούπερ ημερολόγιο. Α, και ο Κυρκοτζίμα εδώ, ο δημιουργός του Metal Gear Solid 2 μιλάει στο Game Pro.
Harry Potter, αδιάφορο, δεν έχω δει ούτε μια ταινία. Ο Sonic μεταφέρεται στα Game Boy Advance και Game Boy Color. Gamecube, υποθέτω. Ναι, Gamecube θα είναι. Gran Turismo 3 Guide. Ενδιαφέροντα όλα αυτά εδώ, είναι άξια προσοχής. Πρέπει να το διαβάσω δηλαδή. Headhunter, παιχνιδάρα. Πίστες εδώ, ανάλυση, Gran Turismo 3, Hits and Tips. Πάλι διαφήμιση, σερί βλέπουμε για το Game Boy Advance, το Advance Wars μας λέει. Και τώρα πάμε τεύχος 80 για GameCube, το οποίο έχει και ένα ιδιαίτερο outlay. NikeFootball.com. Μάλιστα. Virtual Fighter 5, οδηγή στρατηγικής. Βλέπουμε εδώ που ενώνεται και το Game Boy Advance. Και για όσους δεν γνωρίζουν, μετά είχε βγει και από κάτω το add-on που μπορούσατε να βάλετε τα καυσετάκια του Game Boy Advance και να τα παίξετε με το πιο ωραίο τρόπο στην οθόνη σας. Πάρα πολύ ωραίο add-on, το οποίο έχει αρχίσει και ανεβαίνει αρκετά η τιμή του, ειδικά σε κουτά το ξεφεύγει. Luigi's Mansion, Max Payne, πάλι διαφήμιση σερί, Game Boy Advance, Golden Sun. Και εδώ έχουμε Blood Omen 2, η συνέχεια, τεύχος 81, Ιούνιος 2002, σταματήσαν να γράφονται οι δραχμές, μπήκε το ευρώ για τα καλά τότε και είμαστε στα 4,40 ευρώ. Σούπερ διαγωνισμός, βλέπω GameCube. Έβγα εδώ. Εδώ κάτι έχει ξεχάσει ο κουμπάρος. Δεν έχει κάτι άλλο. Ποδοσφαιράκια, Jet Set Radio. Διαφήμιση εδώ με το GameCube τώρα, καλλιτεχνική. Life's a Game. Είναι ο gamer μέσα εδώ και δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο, μόνο να παίξει θεωρώ, τι αυτό θέλει να μας πει. Άλλο παιχνίδι εδώ, Tekken 4, ο βασιλιάς των fighting επιστρέφει μετά την απουσία του από το Tekken 3 για κάποια χρόνια, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 2002, διαγωνισμοί βλέπω, αφιερώματα εδώ σε Resident Evil 0, Silent Hill 3, Lord of the Rings, Metal Gear Solid 2, Substance και από κάτω κάποιες λύσεις. Το Xbox αρχίζει να μας δείχνει τα πρώτα περιφερειακά από Thrustmaster και Cytec. Τι ωραίες εποχές. Εδώ είναι λίγο σκισμένο πίσω, δεν πειράζει. Οπ, και άλλη διαφήμιση GameCube. Το Pikmin. Το θυμάστε? Pikmin. Και εδώ τώρα έχετε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό πρακτικά ήταν το παιχνίδι που για αυτόν τον λόγο Οκτώβριο 2002, εγώ το πήρα αρχές 2003 το GameCube, ήταν ο λόγος που πήρα το GameCube. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, ήμουν απορωμένος με τα Resident Evil. Εξάλλου και το Resident Evil το πρώτο το πήρα πριν αγοράσω το PlayStation 1. Το Dreamcast το αγόρασα με την προοπτική γιατί ήξερα ότι θα βγει εκεί το Code Veronica Exclusive τότε. Και συνεχίζω και στην ίδια γενιά, την έκτη γενιά δηλαδή, να θέλω να πάρω και το GameCube, παρότι είχα και Xbox, δηλαδή είχα τρία από τα τέσσερα μηχανήματα της έκτης γενιάς, εκτός του PS2. Το PS2 βγήκε ο αρχηγός και εγώ τον σνόμπαρα. Είχα πάρει δηλαδή Dreamcast, GameCube, Xbox και PS2 δεν πήρα. Το πήρα δηλαδή, PS2 πήρα το 2014-2015. Οπότε είχα τα 3 στα 4, δηλαδή είχα άποψη να εκφέρω για 3 από τα 4 μηχανήματα της έκτης γενιάς. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι το Xbox ήταν το πιο δυνατό, με τη διαφορά ότι το GameCube είχε την καλύτερη κάρτα γραφικών της ATI μέσα. Το αποτέλεσμα που έβγαλε σε αυτό το παιχνίδι το Resident Evil το πρώτο, που ήταν ουσιαστικά ένα remake, ήταν απίστευτο. Και το ίδιο όμορφο και κορυφαίο ήταν και το Resident Evil το Zero, που και αυτό ήταν exclusive για το μηχάνημα. Αυτά βέβαια τώρα μπορείτε να τα παίξετε σε PS4 και Xbox One σαν remake remaster που λέγεται Resident Evil Origins Collection και το έχω κάνει και επεισόδιο όταν ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα το Μάρτιο, όσοι θέλετε να το ανατρέξετε να το δείτε. Εδώ βλέπουμε Mario Sunshine για GameCube, ξεκινάνε full διαφημίσεις πίσω από την Nintendo επιθετικά.
Και φυσικά και review Mario Sunshine θα μπορούσε να λείπει, Νοέμβριος 2002, Resident Evil 0, βλέπουμε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση, Prisoner of War και οδηγή στρατηγικής για το Resident Evil το remake. Αχ, δεν τα είχα τότε. Αλλά εντάξει, δεν μου σποιλάρανε το gameplay. Καθόμουν να δει και μόνος μου. Παρότι είχα ίντερνετ, δεν... τότε ξέρετε τι γίνεται. Τώρα έχουμε ίντερνετ στο κινητό, στα smartphones και κολλάμε ας πούμε στον καναπέ που παίζουμε και ανοίγουμε το smartphone, μπαμ μπαμ, μπαίνουμε σε κανένα guide του IGN και γεια σας. Τότε έπρεπε να μπούμε σε καμιά μηχανή αναζήτησης Alta Vista, να ψάξουμε λοιπόν, να διαβάσουμε σε text files τα walkthrough και να βρούμε τη λύση. Οπότε ήταν λίγο μπέρδεμα, λίγο βαρετό, μόνο σε extreme κολλήματα. Οπότε αυτά τα guides βοηθάγανε πάρα πολύ. Κερδίστε ένα GameCube, Ιανουάριος 2003. Αυτό το Zelda ήταν φοβερό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Wind Waker. Lord of the Rings για PlayStation 2, Xbox. Πολύ καλό παιχνίδι. Έχω αρκετά Lord of the Rings μεταγενέστερα στο PS2 μου. Το Two Towers ειδικά πολύ καλό. Α, καλά, εντάξει, αυτό δεν το είχα δει ποτέ. Μια άλλη παιχνιδάρα, παιδιά, που είχα πάρει για το GameCube ήταν το Eternal Darkness. Θέλω κάποια στιγμή να το κάνω ένα review, να σας το παρουσιάσω. Γιατί, για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερο αυτό το παιχνίδι. You don't play this game. It plays with you. Και όντως έτσι είναι. Τα σκηνικά που κάνει το παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο είναι για να σε φρικάουν και να σε στείλουν αδιάβαστο και να αρχίσεις να βγάζεις κραυγές ενώ παίζεις. Την έχω πατήσει με αυτό το παιχνίδι όταν έπαιζα και οι περισσότεροι την έχουν πατήσει. Ένα από τα πολύ καλά exclusive Nintendo games που η Nintendo εμένα προσωπικά έχει να με ευχαριστήσει ή να με εκπλήξει έτσι ευχάριστα χωρίς να θέλω να πω πολλά, σχεδόν από τότε. Tomb Raider, The Angel of Darkness, Lara Croft, Game Boy Advance SP, πρώτο ελληνικό hardware test, θα ήθελα να το διαβάσω, Phantom, νέα κονσόλα, απειλή φάντασμα, μάλλον φάντασμα, Mortal Kombat, Deadly Alliance, Onimusha 2, για PlayStation 2, το έχω, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, πολύ ωραίο. Το Eternal Darkness που είπα και πριν, όσοι δεν το έχετε παίξει, θα ήθελα να δώσετε λίγο την προσοχή. House of the Dead 3, δεν το είχα, μου το έκανε πρόσφατα donate ο φίλος του καναλιού ο Θάνος. Σας το είχα δείξει και όλες τις παραλαβές, μου το έκανε δωράκι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Τι άλλο. Εντάξει, άλλη μια παιχνιδάρα, Metroid Prime, ένας από τους λόγους επίσης που ήθελα να πάρω το GameCube. Φοβερό παιχνίδι σε first person shooter. Mortal Kombat Deadly Alliance, τεύχος 88, Φεβρουάριος 2003. Έχει ακριβήνει το τεύχος για 10 λεπτά. Από 4.40 πήγαμε στα 4.50. Συνεχίζουν να δίνουν GameCube εκεί στα γραφεία του Game Pro. Αποκλειστική πρώτη παρουσίαση Resident Evil Zero που βγήκε όντως πιο μετά από το 1. Κάτω οδηγή στρατηγικής και πίσω διαφήμιση, καθώς ήταν crossover τίτλος, μπορούσε να παίξει σε όλα τα μηχανήματα της γενιάς. Ορίστε. Capcom φανερώνει το πρώτο χρονικά επεισόδιο της σειράς. Και με τιμή βέβαια, από 65,95, τώρα 62,95 προσφορά. Τρεχάτε. Ποδαράκια μου. Game Pro. Τέχος 90, Απρίλιο 2003, Enter the Matrix, οδηγή στρατηγικής, το The Getaway, που από το The Getaway, παιδιά, πολύ καλό παιχνίδι για PS2, όσοι το θυμάστε. Εγώ τότε το έβλεπα σε φιλαράκι και το πήρα μεταγενέστερα, πολύ καλό παιχνίδι, το Getaway. Zelda εδώ, χαμούλης, πάλι εδώ τρελές προσφορές, 3 ευρώ έκπτωση, να το Getaway. Και πίσω μια πολύ ωραία διαφήμιση που την έβλεπα και σε περιοδικά που έπαιρνα κόμιξ παραγγελία από την Αμερική. Τη θυμάμαι αυτή τη διαφήμιση, παιδιά, σε αμερικάνικα βέβαια. Η δεύτερη καλύτερη απόλαυση αφού σβήσουν τα φώτα. Αφήνει και υπονοούμενα δηλαδή. Ενήλικη διαφήμιση σαφώς. Πολύ ωραία.
Για δες τη Σοφία. Marketing Nintendo για μεγάλους. Να πιούμε και μια τζούρα. Το Engage. Ένα μηχάνημα το οποίο ποτέ δεν ήθελα να πάρω, δεν πήρα, δεν πέτυχε, δεν θα το πάρω. Game Pro Tecos 91, Μάιος 2003. Inboard Review, Zelda Wind Waker, Mortal Kombat, κάτω δίκης αντιγλυκής, Marvel's Capcom 2, Tom Clancy's Splinter Cell, ανά και μια ωραία διαφήμιση τώρα εδώ είδα. Πούντι. Εδώ. Πολύ ωραία αυτά τα πρόμο, παιδιά, της εποχής. Είναι δηλαδή να τα χαζεύουμε και να τα νοσταλγούμε. Που αυτά κρύβονται μόνο σε περιοδικάκια. Γι' αυτό να παίρνετε περιοδικάκια, να ψάχνετε. Και σε ομάδες, και σε αγγελίες, και σε μοναστηράκια. Και όπου αλλού. Και άλλη διαφήμιση βλέπω εδώ για το Game Boy Advance SP. Εδώ ένας όμορφος τύπος. Το έχει στην κολότσεπη. Είστε ελεύθεροι να κοιτάτε όσο θέλετε. Ωραίο. For men. Μάλιστα. Epsilon 3 του 2003, Tecos 93, Half-Life 2, Sky Mitty, Halo 2, Star Wars, Gran Turismo 4, Shinobi PlayStation 2, Οδηγής Οδηγής, Metroid Fusion για Game Boy Advance, ήταν ωραίο παιχνίδι, Xbox, Indiana Jones, Emperor's Tomb, δεν το είχα παίξει. Με πάει διαφήμιση Zegatron, πήρε το μάτι μου. Get ready for the greatest ever, Sonic, Sonic DX, για το GameCube, Zegatron, κλασικά. Διαφήμιση Splinter Cell από πίσω. Game Pro 2003, Tecos 94, Pokémon, ξερνάω. Τέλος πάντων, Xbox Live παρουσίαση, η ιντερνετική πλατφόρμα της Microsoft, που ήταν και πολύ δυνατή κιόλας. Καλοκαιρινοί διαγωνισμοί, Game Boy Player κτλ. Διαφήμιση από πίσω, Sky Moore, δηλαδή το Game Boy Player, και λέει ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα, να τα συνδέσετε. Βλέπουμε από κάτω. Πολύ ωραίο Αντών, θέλω να το πάρω αυτό το Αντών. Δεν το έχω, το είχαμε λύσει. Prince of Persia, Sands of Time, το παιχνίδι που βασίστηκε στο να τα σπάσουν οι προγραμματιστές μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένα νέο παιχνίδι που έχει τραβηχτεί το franchise έως τώρα από τα μαλλιά, όπως λέει και η γυναίκα μου, το Assassin's Creed, βασισμένο στο Prince of Persia, Sands of Time. Ο τύπος ήταν stealth και τα λοιπά, πολλές επιρροές, οπότε μετά όταν τα χωρίσανε εκεί, δημιουργήσανε ένα νέο παιχνίδι, το Assassin's Creed, λίγο αργότερα βέβαια, μετά. Και άλλη διαφήμιση, Game Boy Advance SP, Final Fantasy Tactics, ωραία διαφήμιση. Ανακαλύψε το πολεμιστή μέσα σας. Ω, τευχάρα εδώ, Lord of the Rings, The Return of the King, Our Precious. Τεύχος 97 Δεκέμβριος 2003. Ξαφνικά βλέπω, δεν ξέρω πώς είχε στο περασμένο τεύχο η τιμή, αλλά εδώ βλέπω 5,95. Στο περασμένο δεν θυμάμαι πόσο είχε, αλλά εδώ βλέπω μια μεγάλη αύξηση ξαφνικά. Τόσο είχε βέβαια και το περασμένο, με ειδοποιούν από το κέντρο ελέγχου. Μοναδικό DVD βίντεο μέσα, με trailers. Ναι. Μάλιστα. Ξαφνικά, όχι παιδιά, πολύ μεγάλη τιμή. Μέσα σε τρία τεύχη είδαμε ότι από τα 4,5 πήγε στα 5,95. Με ειδοποιούν. Μάλιστα. Ωραία. Project Gotham, παιχνιδάρα για το Xbox το πρώτο και το 2 κιόλας εδώ συγκεκριμένα. Ιανουάριο 2004, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στη νέα γενιά. Θα σκάσει, όχι ακόμα, αλλά σύντομα θα έρθει το 360. Έως τότε ακόμα η έκτη γενιά έχει να προσφέρει πράγματα.
Πολύ ωραία διαφήμιση Game Boy Advance SP. Το Mario, το Bros. 3, που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο remake, που είναι λίγο έτσι και πιο βελτιωμένο για τη μικρή του οθόνη. Πολύ ωραία επιλογή, πολύ ωραίο παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, ξεχάσα να κάνουν ελληνική μετάφραση Νόρτο και εδώ, δεν πειράζει, μάλλον θα βιάστηκαν. Τεύχος 99, Φεβρουάριο 2004, Final Fantasy X2. Δεν ήμουν φαν γενικά εγώ των Final Fantasy, μόνο το πρώτο έχω παίξει. Ωπ, εδώ τι είναι, κόμικ. Τι είναι αυτό. Τι βλέπουν τα μάτια μου. Devil May Cry κόμικ, παιδιά, εδώ βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω, εντάξει, αυτά παιδιά δεν τα έχω διαβάσει. Απλά τα είχα αριθμίσει στην άκρη, να τα κάνω, να σας τα παρουσιάσω. Και μετά να μπουν αριθμητικά μπλεγμένα μαζί με τα υπόλοιπα που έχω στις βιβλιοθήκες. Οπότε θα τα βγάζω μετά σιγά σιγά με την ησυχία μου ένα-ένα, να τα τσεκάρω. Και άλλη διαφήμιση Game Boy Advance SP. Και εγώ να σας πω την αλήθεια μου, το 2004, όχι το 3 ή το 4. Νομίζω το 4 πήρα και εγώ το Advance SP, το πήρα λίγο πιο μετά αφού βγήκε. Εντάξει, το χάρηκα. Και το πρώτο μου παιχνίδι κιόλας που πήρα ήταν και το... The Ghouls and Goblins. Πολύ δύσκολο παιχνίδι σαν remake. Δεν ξέρω γιατί πήρα αυτό το παιχνίδι. Ήδη με αυτό το παιχνίδι συχτήριαζα στο Master System και στο Mega Drive. Δεν ξέρω γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι που πήρα στο Game Boy Advance SP. Πάμε και πετειακό τεύχος. Πολύ όμορφο, χρυσό. Μεγάλα γράμματα, 100 τεύχη. Μάρτιος 2004, 5,95 τιμή. Δώρο DVD βίντεο τη ταινία Mortal Kombat. Παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από την ταινία, παρόλα αυτά την κάνουν δώρο μετά από μια δεκαετία. Εντάξει, έχει αρκετές σελίδες στο περιοδικό, είναι λίγο πιο γεμάτο λόγω ότι είναι πετειακού. Τα λεφτά είπαμε πόσο ήτανε. Διαφήμιση πίσω πάλι Game Boy Advance SP. Ωραίο, ωραίο. Το Dreamcast εδώ βλέπετε ακόμα υπάρχει. Τι περιοδικά καλύπτει. GameCube, Xbox, Dreamcast, PS1, Game Boy Advance, Game Boy Color, PC, Engage. Και έχουμε 2004 που τώρα κάνω αυτή την παρατήρηση που είδα ακόμα Dreamcast. Το Dreamcast είχε σταματήσει να σαπορτάρεται και τελείως official το 2002. Οπότε τιμή σε ένα και το κρατάγανε και αυτό. Και πάμε και σε αυτό εδώ, το οποίο γράφει τεύχος 101. Onimusha 3, Demon Seeds, αποκλειστικότητα PS2 σαφώς. Manhunt, κάποια άλλα παιχνίδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Guides, Metal Gear Solid για GameCube, The Twin Snakes. Μάλιστα. Πάμε και εδώ, τεύχος 105, 5,95 ακόμα η τιμή, Αύγουστο Σεπτέμβριο 2004. Άρα τότε δούλευα στο Island στην παραλιακή, στη Βάργιζα, στο πιο τέρμα Dinner Club Restaurant, Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι δουλειά είχαμε τότε, είχα φτύσει αίμα. Πριν 16 χρόνια ακριβώς. Αλλά το μεροκάματο, πολύ βάρη, πολύ το χρήμα. Έρε, εποχές με Πασόκ. Όχι, Νέα Δημοκρατία είχαμε τότε. Το καραμαλί. Λοιπόν, Forbidden Siren, Four Link αριστούργημα. Μοναδικό καλοκαιρινό δώρο, ένα συλλεκτικό καπέλο Game Pro. Διονύση, πού είναι το καπέλο, ρε. Φέρτε ρε το καπέλο. Αφού μου έδωσε το περιοδικό, πρέπει να έχω και το καπέλο μαζί. Αστειεύουμε λοιπόν. Game Center. Το Game Center, παιδιά, το θυμάστε, οι Αθηναίοι. Είχε γίνει στο... Είχε στην Πόταση και στην Υψηλά του, στον Πειραιά, αλλά είχαν κάνει και ένα κεντρικό στην Λεωφόρο Ηρακλείου, που ήταν κοντά στο σπίτι μου. Και είχα πάει αρκετές φορές, αλλά θέλω να το πω τώρα δημόσια, ότι δυστυχώς δεν είχε τις καλύτερες τιμές. Ήταν πολύ ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί. Έλεγε ότι ήταν stock house, αλλά πηγαίναμε έτσι καλή την ώρα με το κουμπάρο μου, το Διονύση, και φεύγαμε λίγο απογοητευμένοι. Και πάμε και το τελευταίο περιοδικό. Τεύχος 107, Νοέμβριος 2004, Demon Stone, Forgotten Realms. Έχει αλλάξει λίγο το layout. Συνεχίζει να είναι ποικίλη ύλη. Outrun 2, οδηγή στρατηγικής κλασικά. Και ακόμα διαφορά πίσω. Διαφορά. Τι είπα. Διάβασα αυτό και μπερδεύτηκα. Ακόμα διαφήμιση Game Boy Advance SP, θα να πω. Πριν και μετά. Τι βλέπουμε. Λέει καμιά διαφορά. Η διαφορά είναι στην τιμή.
Στα 100 ευρώ. Εγώ θυμάμαι το είχα πάρει κανένα 140-150, να σας πω την αλήθεια. Και εδώ τέλειωσαν τα game προπεριοδικά, τα οποία ήταν καμιά πενηντάδα. Κάνω ένα διάλειμμα για ένα καφεδάκι και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα περιοδικά που είναι τα games. Λοιπόν, και συνεχίζουμε πλέον με games τώρα, περιοδικά. Το άλλο πιο σοβαρό αντίπαλο δέος εκείνης εποχής. Τεύχος 12. Χαίρομαι γιατί αυτά όλα τα έφυγε δεν τα είχα και αρθριστικά, δηλαδή με τα δικά μου και με αυτά τα τελευταία προκύψαν εκεί περίπου 30 διπλά προς προείπα, αλλά έχω συμπληρώσει πολύ μεγάλα κενά και τώρα θα κάτσω να τα ταξινομήσω ακριβώς πόσα έχω και τι μου λείπουνε και θα φτιάξω ένα text στο κινητό μου να όποτε βγαίνω έξω σε μαγαζιά το ένα το άλλο, σε σελίδες μόλις βλέπω κάτι να έχω μια database τι μου λείπει, δηλαδή οργανωμένα πράγματα και γιατί όχι κάποια στιγμή αν μπορέσω να ολοκληρώσω αρκετές σειρές περιοδικών όπως και Games και Game Pro και PlayStation Magazine και Nintendo World και τα λοιπά και άλλα που έχω και Pixel αρκετά. Τέλος πάντων, collectible wish list φάση να το πούμε αυτό. G-Police εδώ, αγαπημένο παιχνίδι. Ωρε Δούκα εδώ. Χαμούλης. Πολύ μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Πίσω εδώ έτσι κάποια παιχνίδια που θα βγουν σύντομα. Software Center, διαφήμιση, αγαπημένο Software Center. Εδώ και άλλες διαφημίσεις. Έχουμε πει ότι το Games ήταν σε συνεργασία, δηλαδή ήταν οι συντάκτες που ήταν του οίκου Τερζόπουλ που βγάζει ας πούμε τα Disney όλα τα περιοδικά. Οι συντάκτες αυτοί που ξεκινήσανε μέσα από το περιοδικό Αλμανάκο και εκείνη την εποχή που έγινε ο μεγάλος χαμός με τα PlayStation και Saturn, οι ίδιοι συντάκτες, όπως ήταν και ο Θοδωρής Ραυτόπουλος που παρουσίαζε την εκπομπή τα Mad Games που σας είχα κάνει μια παρουσίαση το Μάρτιο τις ελληνικές εκπομπές με video games ανάιτη στη χώρα μας και το αγαπήσατε πολύ αυτό το επεισόδιο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από κάνα περιοδικά και φτιάξαν ένα δικό τους για όσους δεν θυμούνται την ιστορία και είχαν φτιάξει και το games. Επίσης θέλω να πω ότι ο αρχισυντάκτης του games ήταν ο Ουμπέρτο Γκρελόνι, ο οποίος είδα πρόσφατα τυχαία τελείωσε έτσι από τον Γιώργο το Καλήφα που ήταν και αυτός συντάκτης στο χώρο και πλέον έχει το δικό του έχει το δικό του site και το δικό του κανάλι ας πούμε, το Game Over GR. Είδα μια ανακοίνωσή του ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπέρτο Γκρελόνι και να πω την αλήθεια στεναχωρήθηκα γιατί τόσα χρόνια μικρός είχα συνδέσει το όνομά του με το gaming και ήταν μια απώλεια λοιπόν του ελληνικού χώρου, του gaming χώρου. Εδώ βλέπω μια άλλη ταυτότητα πήγα να πω. Τι να λέω τώρα. Λοιπόν, βρήκα άλλη μια αφίσα ξεχασμένη από το κουμπάρο μου. Είναι και Turok. Πολύ ωραίο. Και Motoracer απ' την άλλη. Motoracer 2. Αγαπημένο παιχνίδι. Το έχω για PC αυτό, σε γνήσιο. Turok, πολύ αγαπημένο παιχνίδι. Χαμούλης και εδώ. Συνεχίζουμε με Silent Hill. Αύγουστος 99, δραχμές χίλιες, ακόμα σε άλλο τύπ δεσίματος, πιο απλό. Στη συνέχεια έγινε λίγο πιο χοντρό και αυτό, όπως το Game Pro. Βλέπουμε τα παιχνίδια. Ed Hunter, το παιχνίδι των Iron Maiden. Το είχα πάρει παιδιά τότε, το είχα πάρει το μοναστηράκι, μόλις είχε βγει, γιατί ήμουν μεγάλος φαν των Maiden. Είχα πάει σε συναυλίες του 95, του 99, του 2000 και του 2001 με τους Maiden. Ήμουνα μεταλλάς μικρός, φανατικός μεταλλάς, δεν έχανα συναυλία. Ice Death, Alive in Athens, Blind Guardian, Metallica το 99 στη Ριζούπολη. Πω, μου τα θυμάμαι και μου σηκώνει η τρίχα, χαμός δηλαδή. Αντιχάντερ λοιπόν, είπαμε το έχω πάρει αυτό το game από τότε. Star Wars, Phantom Menace, σας το είχα δείξει και στο επεισόδιο με τα Big Box PC Games μου, που το είχα πάρει και δεν μου άρεσαν, σας πω την αλήθεια. Και οι λύσεις εδώ για το Castlevania. Ξέρετε τώρα ποιο Castlevania. Το Symphony of the Night που είναι παιχνιδάρα. Εδώ πάμε τώρα Αύγουστο 2000 και αλλάζει το δέσιμο. Γίνεται λίγο σαν το Game Pro φάση.
πιο καλό δέσιμο και εδώ ξαφνικά τα γκομενάκια του Dead or Alive. Φλογεράκο κορμιά στην καυτή άμμο. PS1 εδώ. Δραχμές 1200, έχουμε ανέβει λίγο. Κλασικά και εδώ δεν μπορούν να λείπουν τα guides, τα tips, όπως κάθε περιοδικό που σεβόταν τον εαυτό του. Dark Rain 2. Σεπτέμβριο 2000, 1200 δραχμές, 3.40 βλέπουμε και εδώ την τιμή. Η Microsoft της βάλει και στο χώρο των παιχνιδομηχανών. GameCube, Dead or Alive πάλι εδώ, Zombie Revenge. Και τα περιοδικά αυτά που μου έχει δώσει τώρα παιδιά και ο κουμπάρος μου είναι και σε τρομερή κατάσταση. Έτσι, το έχετε δει και εσείς ήδη, δηλαδή δεν είναι καθόλου ταλαιπωρημένα γιατί ξέρω ότι είναι ψήρας και τα πρόσεχε τα πράγματά του. Οπότε και εγώ εννοείται ότι θα συνεχίσω να τα προσέχω και εγώ. Πάμε τώρα εδώ Οκτώβριο 2000. ECTS 2000 η έκθεση. Game Boy, Game Boy Advance. Αν έχετε παρατηρήσει να πάλι το κουντέλκα, όπως και εγώ και πάρα πολλά παιδιά εκείνη την εποχή, έτσι και ο κουμπάρος μου έπαιρνε ταυτόχρονα όχι μόνο ένα περιοδικό, έπαιρνε δύο παράλληλα. Οπότε ήδη βλέπετε στα εξώφυλλα θέματα τα οποία είχαμε δει και πριν στα Game Pro. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι ήμασταν αχόρταγοι τότε. Είχαμε πολύ δίψα για γνώση video gaming, οπότε προσπαθούσαμε να παίρνουμε όσο πιο πολλά έντυπα μπορούσαμε και όσο το επιτρέπαν τα χαρτζηλίκια μας και οι τσέπες μας. Γιατί ήμασταν μικροί και δεν δουλεύαμε τότε. Νοέμβριο 2000, Lara Croft, σε νέες περιπέτειες. Πάλι το Spider-Man. Κόλπα και τεχνικές. Tomb Raider Chronicles. Όπως σου είπα στην αρχή του επεισοδίου, ο λόγος αυτών των επεισοδίων, ας πούμε, είναι ξεκάθαρα να σας ξυπνήσω μνήμες με αυτά τα περιοδικά, δηλαδή να δείτε εξωφυλάκια που να τα γουστάρετε αρκετά από εκείνη την εποχή και να νοσταλγήσετε παρέα με εμένα που τα βλέπουμε τώρα. Majora's Mask, πολύ ωραίο εξώφυλλο. Φτηνά παιχνίδια. Και εδώ πάλι 72 ώρες για να σώσει τον κόσμο. Δεκέμβριος 2000 παιδιά. ISS International Superstar Soccer. Πίσω Yamaha εδώ, Home Cinema, Logitech και PC Games, Sega Rally. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Έλα παιχνιδάρα. Ιανουάριος 2000, Senmu, Dreamcast παιδιά. Δώρο ένας υπολογιστής, δωρεάν σύνδεση ίντερνετ. Πολύ πράγμα. Κοιτάξτε εδώ διαφήμιση. Τετραπλή. Action Stores. Τα θυμάστε? Αλυσίδες. Όπα, να και τα τζελ. Και ρουχαλάκια εδώ. Εντάξει, όπου μπορούσαν να υπάρχουν sponsors. Call McRae Rally 2. Παιχνιδάρα κι αυτή. Το είχα παίξει στο PlayStation. Το 1. Dino Crisis 2. Ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Και το 3 μετά στο Xbox. Sidewinder εδώ. Addons της Microsoft. Α, και το Senmu ρε παιδιά. Το αριστούργημα. ECTS 2001. Εδώ βλέπουμε Οκτώβριο 2001, αλλάζει το στυλ, παίζει barcode εδώ, αλλάζει λίγο η τιμή. 3,52 ευρώ. Dark Cloud, παιχνιδάκια εδώ, οι λύσεις. Σαν να έχει μικρύνει λίγο το περιοδικό, παρόλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Παιχνιδάκια της Eidos, από την Dionic. Τότε υπήρχαν και διαφημίσεις εισαγωγέων που φαίνανε ας πούμε τα δικά τους παιχνίδια. Υπήρχαν εταιρείες που φαίνανε κάθε μία 10 τίτλους. Άλλοι έφαινε 10 τίτλους. Άλλοι 10 τίτλους. Κάπως έτσι υπήρχαν οι εισαγωγές. Skies of Arcadia. Αυτή του πιεστηρίου. Τι ετοιμάζεται να βγει. Resident Evil Code Veronica 6 για PS2. Με τα 2,5 λεπτά παραπάνω FMV.
από την κανονική έκδοση του Dreamcast. Games, Commandos 2, αυτό το εξώφυλλο πάντα μου άρεσε από το παιχνίδι. Ο Green Beret έτοιμος να σφάξει μέσα από τη λάσπη το βάλτο αναδυόμενος. Πάρτε δωράκια εδώ να γουστάρετε. Όχι, δεν είναι δωράκια, είναι παρουσίαση. Xbox εναντίον GameCube. 216 κόλπα και τεχνικές. Ωραίο εξωφυλάκι αυτό, μου αρέσει. Όχι, τι είναι αυτό. Οπα. Ω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έλα ο Sonic. Λοιπόν, πρέπει να το σκίσα και τώρα εγώ. Ω, έλα, τι λες τώρα. Κοίτα εδώ. Αφήσα Echo the Dolphin, Sega. Τι ευχάριστη έκπληξαν αυτοί. Και Sonic and Knuckles. Τι λέτε ρε παιδιά. Τρομερή αφήσα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι αφήσεις τώρα που δεν είναι για αυτή την εποχή. Ξέρετε τι, μήπως δεν ήταν του περιοδικού αυτή η αφήσα και απλά την είχε βάλει μέσα ο κουμπάρος μου εκεί, κατά λάθος. Ναι, γιατί δεν δείχνει κάτι αφήσα αυτά τα συγκεκριμένα και χρονικά αυτά είναι πολύ πίσω. Είναι παιχνίδια 93-94. Μάλιστα, στην άκρη και αφησούλα. Ευχάριστη έκπληξη. Πολύ ωραία. Ίσως να την βάλω στο game room μαζί με την... με το αγαπημένο μου το Sega Stand, το μοναδικό σωσμένο στην Ελλάδα. Πάμε και δώρο, ένα Xbox, λίγο ταλαιπωρημένο αυτό το εξώφυλλο, δεν με νοιάζει. Γιορτάζουμε 5 χρόνια περιοδικού Games. Έχουμε Ιανουάριο 2002, τεύχος 61. Sonic Adventure 2. Μάλιστα. Ωραίο. Πιούμε για λίγο καφεδάκι. Lara, Angel of Darkness, το είδαμε και πριν και στα game πρώτα περιοδικά. Απρίλιο 2002. Κοιτάξτε την εξέλιξη της Lara, πώς ξεκίνησε, πώς γινόταν τότε και πώς έγινε και, και στα τελευταία παιχνίδια, στο Shadow of the Tomb Raider π.χ. που εγώ προσωπικά το έπαιξα ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του πέρσι τα Χριστούγεννα, το είχε κάνει δώρο η γυναίκα μου και ήταν απίστευτο παιχνίδι. Πορώθηκα πολύ, 2 εβδομάδες το ξεφτύλισα του και τα DLC και τα τρόφις. Το είχα πάρει στο... μου το πήρε στο PS4 δώρο. Και πολύ το χάρηκα το τελευταίο Tomb Raider, όπως και την τριλογία. Εντάξει εδώ, όλες οι γυναίκες εδώ του αγγλικού πρωταθλήματος. Εδώ και τη διαφήμιση της Dreamcast, της Liverpool, αν θυμάμαι καλά. PlayStation 2. Final Fantasy X. Κερδίστε ένα PS2 και 5 Final Fantasy 10. Η απόλυτη περιπέτεια μόνο στο PS2. Exclusive σκηνικάκια. Ιούλιο 2002. Συνεχίζουμε. Pikmin. Κερδίστε 3 φωτογραφικές Logitech. Siberia, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Πάλι Dead or Alive εδώ. Ή όχι. Καλοκαιρινά παιχνίδια μάλλον αυτά, ναι. Άκρος απόρριτο εδώ. PC Games, κρούπα και τεχνικές. Total War, παιχνιδάρα της Activision για PC. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Stuntman. Gran Turismo, Lysis, The Secret of Nautilus. Πω από παιχνιδάρα παιδιά αυτή, σας το είχα πει στο επεισόδιο που σας έκανα παρουσίαση τα computer games μου Σεπτέμβριο 2002. Σας είχα πει ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό και έτσι είμαι και λίγο περίεργος τώρα αφού το έχω στα χέρια μου να δω που είναι και η λύση του. Παιχνίδια εντάχει. Να το. Πολύ ωραίο. Πραγματικά όσοι έχετε PC και σας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε. Πάρα πολύ όμορφο adventure με πολύ ωραίους γρίφους, περιπέτεια και με μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σχετικά με το τι απέγινε ο Captain Nemo και ο Ναυτίλος. Μεγάλο και τον guide εδώ. Time Splitters 2 πιστόφυλλο.
Super Mario Sunshine Laces, Tekken 4, The Watchmaker, Άρχοντας Δαχτυλιδιών, Two Towers με ελληνική μετάφραση. Κερδίστε μια οθόνη Sony TFT 15 LCD, Δεκέμβριος 2002. Minority Report. Εδώ, Eternal Darkness Review. Wow. Εδώ είναι λίγο ανάποδα γυρισμένο. Δεν ξέρω γιατί. Μου τους πάνε αυτά όταν είναι ανάποδα κάποιες σελίδες στο τέλος. Star Fox. Ιανουάριο 2003. Κλεραζίλ, τρελή διαφήμιση. Εκεί που το Game Pro κάτω έδειχνε οδηγού στρατηγικής, το Games μας δείχνει το Κλεραζίλ. Γιατί ήμασταν έφηβοι και είχαμε σπυράκια. Και έπρεπε να το βλέπουμε αυτό στο εξώφυλλο του Games. Καλή φάση, μάν μου. Λοιπόν, Splinter Cell, Bounty Hunter, Star Wars, όσο κατάλαβαν. LucasArts, Bionic, εξαγωγέας. Nightfire 007, το έχω στο Xbox από τότε. Παιχνίδι του μήνα, βλέπουμε εδώ. Το μέλλον των φορητών παιχνιδομηχανών. Φεβρουάριο 2003. Έχουμε φτάσει στα 3,5 ευρώ και έχει μικρύνει λίγο σε μέγεθος το περιοδικό. Α, εδώ βλέπουμε και ένα ωραίο ρετρο παρελθόν. Το παρελθόν των φορητών. Το νέο Geo Pocket Color, Game Gear, Game Boy Color και το Lynx. Και φυσικά, επιμέλεια, Γιώργος Καλήφας που λέγαμε πριν, που έχει το Game Over GR, το site και το κανάλι, και ο Γιώργος είχε πάρει και πρόσφατα τις τελευταίες μέρες, του στείλαμε και από τη Sony και από τη Microsoft Ελλάς για unboxing και PS5 και Xbox Series X, επειδή είναι συντάκτης και στο χώρο πολλά χρόνια, του τα στείλανε και έκανε και κάτι πολύ ωραία unboxings. Για όσοι δεν τα έχετε δει, να τα δείτε. Angel of Darkness. Spawn, που είναι παίχτης πλέον στο Soul Calibur 2. Ωραία τα Soul Calibur, ένα mass-up παιχτών, για όσους δεν γνωρίζουν, από διάφορα games, από διάφορα franchises. Πολύ ωραία τα Soul Caliburs. Resident Evil Zero, παιδιά, guide. Τι όμορφα τα guides. Hunters, Hunterόνια. Console Hunter, Hunters και το. Hulk Lissi. Και πίσω πάλι Star Wars. Games Prince of Persia, The Sands of Time και εδώ, όπως είχαμε δει και πριν στο Game Pro που το ανέλησα. Διαγωνισμός PlayStation 2 Silver. Το έχω το Silver και μαζί με το μπλε θεωρούνται έτσι τα πιο πλέον συλλεκτικά PlayStation 2 να πάρει κανείς, για τις FAT εκδόσεις πάντα μιλάω, όχι τις Slim. Διάφορα άλλα εδώ ωραία. True Crime, το θυμάστε το True Crime? Το έπαιζα στο Xbox. Ωραίο παιχνίδι. Streets of LA. Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Συνεχίζουμε να επιμένουμε σε διαγωνισμό για PS2 και άλλο διαγωνισμό. Δεκέμβριο 2003, όσα πρέπει να γνωρίζετε αφιέρωμα για τα παιχνίδια ξύλου, λύσεις παιχνιδιών, Soul Calibur και τα λοιπά. Διαφημίσεις, Halo, Combat Evolved. Να, εδώ βλέπουμε ότι επειδή είναι στον Νίκο Τερζόπουλο, βλέπουμε και διαφημίσεις comics μέσα. Και γιατί όχι, ήταν για αγαπημένα τα Disney, κατά με. Αστούγκ, Secrets Weapons Over Normandy. Μάλιστα, δεν το είχα παίξει αυτό το παιχνίδι. Αν και γουστάρω τα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κερδίστε ένα PS2 Starter Pack. Συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς στο περιοδικό Games. Τα καλύτερα από το παιχνίδι του 2004. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι μιας και μη δείχνουμε και μιλάμε για Games αυτή τη στιγμή, το έχω πει και στα παλιότερα μου βίντεο όσοι με παρακολουθούν, επειδή έχω κάνει και αφιέρωμα και τη βιντεοκασέτα που έδιναν δώρο. Το Games είχε κάνει μια έκθεση
σε ένα τεράστιο χώρο, εμπορικό χώρο, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος με διασταύρωση με Πανόρμου. Είχα νοικιάσει το χώρο και ήταν η Games Festival. Με είχε πάει ο πατέρας μου και θυμάμαι έπαιζα εκεί, στα stands, παιχνίδια. Μας δίναν έτσι διαφημιστικά, ήταν εταιρείες, ήταν η Sega, ήταν η Nintendo. Είχα περάσει πολύ εκείνη τη μέρα, πολύ ωραία. Νόμιζα ότι ήμουνα σε μια ελληνική E3. Όσοι το ζήσαμε αυτό θα το θυμόμαστε. Ήταν μια ωραία εμπειρία τότε. Εγώ ήμουνα τότε 16 χρόνια παιδί. Τα video games ήταν μεγάλη αγάπη και σκεφτείτε τώρα να πηγαίνετε και σε μια games festival, η οποία την οφείλουμε στο περιοδικό Games. Invisible War, DZ, παιχνίδι. Συνεχίζουμε με όμορφους διαγωνισμούς. Sonic Heroes εδώ, συνδέσεις ίντερνετ, DVD βίντεο, επίσημο παιχνίδι Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, έχουμε φτάσει Απρίλιο 2004. Λύσεις κάτω, Sands of Time, Prince of Persia, Xbox, PS2, Game Boy Advance, Engage, Dreamcast γράφει εδώ, όχι, εδώ δεν γράφει τα μηχανήματα, εδώ γράφει τι παιχνίδια βλέπουμε μέσα. Όποιος δηλαδή το έχει σε βιβλιοθήκη πλάγια όπως εγώ, να μπορεί να μπει να ψάξει και κάποιο review κάποιου αγαπημένου του παιχνίδι. Τι ωραίες εποχές. Κρατηθείτε λίγο, έχουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, όλα τα καυτά νέα παιχνίδια της E3, Ιούνιο 2004, αποκλειστικό Spider-Man 2, το παιχνίδι του μήνα, το Driver, που από το Driver ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ το γούσταρα. Αυτό το cell του Game Boy Advance ήταν πάντα πολύ όμορφο, πάντα το ζήλεψα, δεν το είχα πάρει. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω ένα Variant. Έχω 3 Game Boy SP, 201 και 101 με την καλή οθόνη, που είναι και το πιο συλλεκτικό και αυτό που σηκώνει τιμή πάρα πολύ δυστυχώς, λόγω της καλής του εικόνας και οθόνης. Μετά εδώ συνεχίζουμε κάτι άλλο, πίσω έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Καλά, σίγουρα υπάρχουν ενδιαφέροντα πραγματάκια, αλλά πρέπει να τα ψάξουμε. Εδώ βλέπουμε και πάμε και σε άλλα πραγματάκια, γκατζετάκια, φωτογραφικές. Και στο τέλος δεν έχουμε διαφήμιση video games, έχουμε διαφήμιση L'Oreal για το απόλυτο ice look που ήταν της μόδας τότε. Spider-Man, The Game, το 2, Engage, διαφήμιση κάτω, της Nokia το φορητό, κερδίστε ένα Xbox Ninja Pack της Microsoft, το Xbox, bundled με το παιχνίδι Ninja, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Ninja Gaiden. Τι άλλο, για να δούμε εδώ, Way of the Samurai, PS2, τυψάκια, GameCube Lysis, InStyle, και απ' την άλλη εξώφυλλο ανάποδο. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, δεν μου αρέσει. Πάμε εδώ με διάφορο παιχνίδι. Το μεγάλο και έγκυρο περιοδικό Games, το παιχνίδι του μήνα, δωράκια εδώ κάτω, SingStar. Και PC παρουσιάσεις και τα λοιπά. Doom 3, It's Coming For You. Είχε γίνει χαμός με αυτό το παιχνίδι όταν βγήκε. Και βγήκε το 2005, πότε βγήκε? Όχι, το 2004, ναι. Αύγουστος 2004. Φοβερή παιχνιδάρα, την είχα παίξει βέβαια στο PC και μετά στο Xbox το 1. Star Wars Battlefront, The Chronicles of Riddick, παιχνίδι του μήνα, Mario Golf, Siberia 2. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε PS2. Τι άλλο, πίσω πάλι πρόμο του Doom 3, Mario Golf. Εδώ την έχει ακούσει λίγο από η υγρασία του συγκεκριμένο. Click, το περιοδικό της νέας εποχής. Το θυμάστε το Click? Chronicles of Riddick. Πάμε στο επόμενο, Sims 2 και το παιχνίδι του μήνα πλέον, το Doom. Κερδίστε μπλουζάκια Spider-Man 2 γιατί είχε χαϊπαριστεί πολύ σαν παιχνίδι. Ninja Gaiden παιχνιδάρα η λύση. Λίγο πιο απλό το εξώφυλλο αυτό. Πίσω έχουμε πάλι Star Wars στο Battlefront. Αυτό μάλλον θα το σιδερώσω, αυτά τα τεύχη, γιατί έχουν στραβώσει από υγρασία. Halo 2, Promo, Netplay,
Siphon filter. X-Men Legends, επόμενο τεύχος. Νοέμβριος 2004. Wow, αυτό την έχει ακούσει αρκετά. Pirates, τρελό παιχνίδι. Οπα. 2000 τεύχη, παιδιά, το Mickey Mouse, έτσι. Να εδώ, να το δείτε λίγο καλύτερα, να μην γυαλίζει από το φως. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Το έχω αυτό το παιχνίδι για το Xbox. Δεν έχω δει αν είναι compatible για το Xbox το One που έχω. Αν είναι compatible, παιδιά, και αυτό είναι στη λίστα για κάποια στιγμή να το κάνουμε κανένα review, να γουστάρουμε. Γιατί εγώ είχα απορροφηθεί πολύ με αυτό το game τότε. Ήταν φανταστικό. Tony Hawk's Underground 2 για PS2. Grand Theft Auto San Andreas. Οπα. Μέσα αυτό. Κατάλογος χειμώνας. Διαφημιστικό παιχνιδιών βλέπω. Την έχει ακούσει και αυτό λίγο από υγρασία. Ωραίο όμως, δεν το είχα, δεν έχω κάνει κάποιο τέτοιο leaflet. Θα το, τη CD Media, που είναι αυτή τη στιγμή ο αντιπρόσωπος της Nintendo, θα μπει και αυτό στην άκρη με τα διαφημιστικά μου που κάνω συλλογή. Σαν Άντρια, το καλύτερο παιχνίδι του PS2. Εντάξει, και όντως ήταν αλήθεια. Πήγε πολύ καλά σαν παιχνίδι. Getaway, εδώ, το Thief. Α, εδώ έχουμε και νέα από ταινίες. Call of Duty Finest Hour εδώ, στο πιστόφυλλο. Και πάμε και για ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, Halo 2. Έχουμε φτάσει Ιανουάριο 2005. Λύσεις, Driver 3, Legend of Zelda, το Force Words. Το παιχνίδι που περιμένατε εδώ, μας λέει, το Halo 2. Εντάξει, αυτά είναι σε καλή κατάσταση τα περιοδικά. Ο Master Chief έλεγε, το Driver εδώ. A Shark Tale. Δεν το έχω παίξει, δεν το ξέρω. Και δεν νομίζω να το παίξω κιόλας. Πρώτο τελευταίο τεύχος. Κρατηθείτε, μην φύγετε, τελειώνουμε. 80 ολοκαίνουργια παιχνίδια που δεν πρέπει να χάσεις. Τεύχος 99. Κάτω, χαμηλά. Halo 2, Half-Life 2 λύσεις, τα νέα MP3, ο Solid Snake επιστρέφει, την πανοκρουσία σε αυτό το τεύχος, πάρα πολύ δυνατά μέσα τα θέματα. Αλλά έχει μικρύνει, είναι αλήθεια, η ύλη, και έχουν μπει και αυτά τα γκατζετάκια, τα οποία μικραίνουν κι άλλο τον χώρο, πολλές διαφημίσεις βέβαια με το MAD, που τότε ήταν και εκπομπή, όπως σας είπα, από τους συντάκτες, ο Θοδωρή Ραυτόπουλο και τον Γιώργο Καλήφα, αν θυμάμαι καλά. Και φεύγουμε και πάμε στο τελευταίο τεύχος από αυτά τα 115 περιοδικά που μου χάρισε ο κουμπάρος μου ο Διονύσης. Τεύχος 100 και σε αυτό και στο Game Pro. Είναι αυτό που λέμε ότι τα παίρναμε ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά περιοδικά. Εξώφυλλο με Pac-Man και όμορφο layout, στρατηγικές, πρώτες ματιές, κριτικές, βραβεία Games με έπαθλο ένα Xbox και χρονολογία είμαστε Απρίλιος 2005, παιδιά. Act of War. Παιχνιδάρα το Act of War. Πολύ μου άρεσε αυτό το strategy. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι το Act of War. Και Doom 3 πάλι στο εξώφυλλο. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Περίπου μια ώρα και κάτι ψηλά. Δεύτερο επεισόδιο με τα donated περιοδικά που μου χαρίσανε φίλοι. Εννοείται ότι αν έχετε περιοδικά ξεχασμένα που σας πιάνουν χώρο και είναι να πεταχτούν, μην κάνετε κάποιο τέτοιο λάθος. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram ή με email, ώστε αν αυτά τα τεύχη δεν τα έχω, πολύ ευχαρίστως να βρεθούμε από κοντά όσοι είστε από Αθήνα ή να μου τα στείλετε από επαρχία για να σας πληρώσω τα μεταφορικά. Και να μπουν σε μια συλλογή που δεν θα σπάσει ποτέ και είναι φτιαγμένα, ας πούμε, με αγάπη και είναι όμορφα και ωραία. Τα έχουμε στα πλάγια και φυσικά κάποια από αυτά τα περιοδικά θα ακολουθήσουν σύντομα ακολουθίες, read-throughs, π.χ. 5 τεύχη μαζί και τα υπόλοιπα 5 τεύχη σε άλλο μέρος. Συνήθως αυτό το κάνω για πιο καλά
πιο κραυγαλαία περιοδικά και συνήθως και χαμηλά νούμερα. Λοιπόν, donated περιοδικά χαμός, μέρος, δεύτερο έραβε τέλος. Μην ξεχάσετε ότι ψάχνω αυτό το περιοδικό του Nintendo Club και το καταλογάκι που σας έδειξα στην αρχή και το ανταλλάζω με 28 περιοδικά. Αφήστε το like, αφήστε τα σχόλιά σας, περιμένω τα σχόλιά σας για τις αναμνήσεις αυτές. Αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να αφήσετε το subscribe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Είμαι ο Νίκος, είμαι ο Console Hunter. Keep it retro, να περνάτε καλά. Stay safe στο σπίτι με COVID-19 και τα λέμε σύντομα με το επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.